Μαγιόρκα, αγωνίστηκε και στην La Liga. Ο Απόλλωνας μπροστά, εδώ με τον Σαρδινέρο. Τελευταία στιγμή η πάσα κόπηκε. Ο Άλαν Ροντρίγκες είναι πάνω από την μπαλά. 20χρονος Βραζιλιάνος, πήγε για απευθείας εκτέλεση. Τον Πέδρο στην εκτέλεση. Τσίπησε ο Μάγκλητσα για τον Σαρδινέρο. Θα κάνει την σέντρα, πέρασε τον Σοφρονίου, αλλά πέρασε για τον Σκέμπρη. Ο Πέδρο ψάχνει τον Μάγκλητσα, πάνω το Σημειάκι. Και όπως βλέπετε ήταν πιο μπροστά ο Άντων Μάγκλητσα. Παλιά του για τον Εμεγκάρα, πέρασε από Ρομπέρς και Εμεγκάρα και κατέληξε στον Βάλε. Αναδείχθηκε από την Ακαδημία στη Άρσεναλ, εδώ ο Άλαν έγινε λάθος από τον Σοφρονίου. Ο Μαρτίνες σε θέση βολής καθυστερεί, θα κάνει το πλασέ, δεν θα γίνει το γκολ. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι στο 10. Εδώ θα χρειαστούμε και τη βοήθεια της τεχνολογίας για να δούμε αν ήταν offside. Τι λες, Μιλέκο? Είχε πρώτη επαφή λάθος, δεν έκανε καλό κοντρόλ πρώτη. Βλέπουμε εδώ, πήγε λίγο μπάλα πιο πίσω, δεξί πόδι δεν υπάρχει, μέχρι να βάλει στο αριστερό. Η ευκαιρία έκλεισαν πέρα. Οι παίκτες της Ερμή και σίγουρα ήταν μετά πιο δύσκολα. Αλλά βάλε φοβερή απόκριση του τραυματοφύλακας. Εδώ ξανά βλέπετε ήταν πιο μπροστά. Ήταν offside. Σακέτη. Πέρασμα τώρα στον Πέδρο. Τον κλείνει ο Ντατσεύσκι. Σέντρα του Ζωο Πέδρο. Δεν μπόρεσε εκεί ο Μάγκλητσα να κάνει δικιά του την μπάλα. Απομάκρυναν όπως όπως του Ερμή. Ο Λιβεριανός πέρασε από τον Πέδρο. Θα κάνει και την σέντρα. Θα πιάσει την κεφαλιά ο Σανταβέλης. Αλλά θα στοχίσει. Ο Σαρδινέρο εδώ όμως έκανε ωραία τρίπλα. Κάνει και την σέντρα, είναι καλή. Θα κόψει. Ζαχαράια η σέντρα. Ο Βάλε πήγε να βγει στην εξωτερική των δικτύων κεφαλιά από τον Εμεγκάρα. Το Απόλλωνα, αλλά... Θα δούμε εδώ όμως τον Απόλλωνα με προϋποθέσεις. Πάνω το Σημειάκι. Νομίζω ότι δια γυμνού οφθαλμού ήταν πιο μπροστά ο Σκέμπρη. Θα δούμε όμως και την επανάληψη για να είμαστε βέβαιοι. Ναι, ήταν πιο μπροστά ο Μάγκλητσα. Ο Ελλαδίτης θέλει να γυρίσει από τον Σκέμπρη. Ωραία η τρίπλα πάνω στον Σκέμπρη από τον Σανδαβέλη. Από πλάγια στην περιοχή το γύρισμα. Να το γκόλα τον Θείο Wicks. Στο 33. Όλη τη δουλειά νομίζω την έκανε ο Σανταβέλης πάνω στον Αντρέ Σκέμπρη. Ξανά εδώ η τρίπλα πάνω στον Σκέμπρη, εύκολα από τον Σανταβέλη. Το γύρισμα μόνος ο Wicks. Έγινε το 1-0. Ναι. Εντάξει, εδώ βλέπουμε ότι όχι μόνο ο Σκέμπρη που το πέρασε, αλλά και αριστερό μπακ δεν καλύψει καθόλου, δεν βοηθάει τον συμπαίκτης του, εύκολα περνάει και είπαμε Κώστα, εμείς έχει... Σέντρα με τα αριστερό, καλή από κοντά, δεν θα μπορέσει ο Σκέμπρη. Νομίζω δεν βρήκε καθόλου την μπάλα ο Μαλτέζος. Εκτέλεσε ο Μαρτίνιουκ, δεν βγήκε ο Βάλε, η μπάλα πέρασε παράλληλα από την εστία. Ο Σακέτη στον Άλαν και τώρα ο Σκέμπρη, πέρασμα, offside, ο Σκέμπρη. Και εδώ, πολύ πιο μπροστά, ο Ανδρέ Σκέμπρη. Έλα να δούμε τον Ζωάο Πέδρο. Όμως έχει γυρίσει ο Ερμής, η σέντρα. Πέρασε ο Μαρτίνες με τον Σοφρονίου, 1-1. Στο 44 ο Νίκο Μαρτίνες, ό,τι δεν έκανε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, το κάνει. Ξαναδούμε τη φάση και ας ακούσουμε. Ναι, ναι. Από την παλιά που βγήκε, άφησε έξυπνα ο Σκέμπρη. Ελευθερώθηκε ο Μαρτίνες και με δυνατό σουτ νίκησε τον Σοφρονίου για το 1-1. Ναι. Μια πρώτη φορά βγήκε πραγματικά γρήγορα. Εντάξει, έδωσε και ευκαιρία και Ερμής. Ο Άλαν και ο Μαρτίνες. Για να δούμε ποιος εκ των δύο. Ο Άλαν τελικά απευθείας, χωρίς δύναμη. Εύκολα ο Σοφρονίου μπλοκάρει. Στον Wicks, πολύ ωραία η πάσα του για τον Σανταβέλη. Αυτός τον Εμεγκάρα. Ψάχνει το σούτ και θα κάνει ένα καταπληκτικό γκολ στο 49. Βάζοντας τον Ερμή για δεύτερη φορά μπροστά στο σκορ. Ασύλληπτο το φαλτσαριστό σούτ από τον Εμεγκάρα. Στο 49 ο Ερμής ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ. Ξανά η πάσα σημαδεύει την γωνία του Βάλε. Παρά την προσπάθεια του Πορτογάλου δεν μπορεί να σταματήσει το πανέμορφο πραγματικά γκολ. 1-2. Μιλέκο.
Wicks αποφεύγει τον Ρομπέρς, κρατάει ο Λιβεριανός. Η πάσα τώρα για τον Σανταβέλη, το σούτ άστοχο. Ψάχνει την κάθε την παλιά, πέρασε από τον Χριστοφή. Το άνοιγμα του Μάγκλιτσα, το γύρισμα. Ο Χριστοφή, η μπάλα επανέρχεται στον Γιάκολης. Θα πάρει κόρνερ, τίποτα. Περάζουν για χέρι του Απόλλωνα. Ναι, είναι πέναλτι. Ήταν ανοιχτό το χέρι του Ιμερέκοφ. Με πάσα ο Πέδρο για τον Γιάκολης. Έκανε το κοντρόλ, το σούτ. Η μπάλα. Ζητούν και πάλι χέρι. Δεν ξέρω εδώ τώρα. Πάσα για τον Σκέμπρη με μία. Για τον, Μάγκλιτσα. Ο Ιμερέκοφ σε κόρνερ. Ξανά η τελευταία φάση. Έπαιξε μπάλα εδώ η Μερέκοφ και εδώ και να χτύπησε στο χέρι. Νομίζω ότι δεν υπήρχε κάτι γιατί πρώτα χτύπησε στο πόδι. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Έρχεται με δύναμη ο Σακέτη. Πολύ δυνατό σούτ, αλλά δίπλα από τα δοκάρια. Ναι, ακριβώς. Πέδρο εκτέλεσε το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά προς το πρώτο. Η κεφαλιά του Ρομπέρς. Ο Σοφρονίου πετάγεται και διώχνει σε κόρνερ. Παλιά του Άλαν. Καλή για τον Μάγκλιτσα. Τον κλείνει ο Χριστοφή. Η σέντρα του. Ο Σοφρονίου 2-2 από τον Ζελάγια στο 71. Λάθος εκτίμηση από τον νεαρό. Ο Ζελάγια θα πει ευχαριστώ σε αυτή τη φάση και θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 71. Η παλιά στον Μάγκλιτσα. Αυτός έκανε την σέντρα. Ο Σοφρονίου έκανε λάθος. Και ο Ζελάγια από κοντά το 2-2. Στο 81. Απευθείας ψηλά έξω. Γιάκολης. Ωραία για τον Πέδρο. Θα κόψει την μπάλα για τον Ζελάγια. Πήγε να κάνει τρίπλα, δεν μπόρεσε. Η σέντρα του Γιάκολης. Δεν θα προλάβει ο Ζελάγια. Ο Σακέτη επαναφέρει με κεφαλιά. Βγάζουν εκτός με τον Μαρτίνιουκ. Θέλουν να φύγουν στην κόντρα, αλλά ο Βάλε θα διαβάσει σωστά τη φάση. Πολύ σωστά. Και θα βγει και θα διώξει σε πλάγιο. Προσποίηση του Ντασίλβα. Δεν έκανε την σέντρα. Η πάσα έξω για τον Σακέτη. Η πάσα η κάθετη. Το πλασέ θα μαζέψει εύκολα ο Σοφρονίου. Τελείωσε το παιχνίδι εκεί. Ανόρθωση πήρε σπουδαίο διπλό. Από όλα μπροστά. Το σουτ 3-2 στις καθυστερήσεις του αγώνα. Αυτός που λυτρώνει τον Απόλλωνα είναι ο Βαλεντίν Ρομπέρς. Στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Απόλλωνας που γυρόφερνε το τρίτο γκολ. Είπαμε έκανε υπερπροσπάθεια μετά το 2-1 του Ερμή. Στο 90-3 ένας κεντρικός αμυντικός, ο Βαλεντίν Ρομπέρς. Ένας παίκτης που, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι ολόκληρη τη σεζόν δεν είχε πετύχει κανένα γκολ. Πετυχαίνει το πρώτο του με την φανέλα του Απόλλωνα και το οποίο ενδεχομένως να μεταφραστεί σε 3 βαθμούς. 3-2 σε ένα συγκλονιστικό όπως εξελίχθηκε παιχνίδι με τον Απόλλωνα να μένει 2 φορές πίσω στο σκορ. Μάλιστα, μπήκαμε σε 8 λεπτό καθυστερήσεων. Ντασίλβα στο φάουλ. Η κεφαλιά 4-2. Κάπου εδώ μπαίνουν τίτλοι τέλους. Ο Ζελάγια φροντίζει γι' αυτό στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων με καρφωτή κεφαλιά. Διαμορφώνει το τελικό 4-2, αφού λογικά δεν υπάρχει άλλος χρόνος στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ με εξαιρετική κεφαλιά, ούτε και εδώ μπορούσε να κάνει κάτι ο Σοφρονίου. Μάζεψε την μπάλα τα δίχτυα του 4-2 και ο σκόρερ βεβαίως που κυτρινίστηκε γιατί έβγαλε την φανέλα. Και τέλος του αγώνα. Ο Απόλλωνας κερδίζει σε ένα δραματικό παιχνίδι.